να μιλάω μαζί της. Γιατί δεν μπορείτε να μιλάτε. Από παλιά. Δεν κατάλαβα. Εσείς είστε ο δημοσιογράφος, εσείς με ρωτάτε. Παρακαλώ. Γιατί δεν κατάλαβα, κύριε Δήμαρχε, να μην σας ρωτάμε. Εγώ είμαι μια πολίτης που θέλω να σας ρωτήσω. Παρακαλώ. Περιμένετε. Παρακαλώ. Εκπρόσωπος του Πασόκ, είσαι που έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Είσαι μια πολίτης. Είσαι μια πολίτης. Αφήστε μας να μιλήσουμε. Δεν μιλήστε όμως εσείς. Κάντε τη δουλειά σας. Παρακαλώ. Πετάγεται ο καθένας. Παρακαλώ. Να αφήνει τον άνθρωπο να μιλήσει. Με ενοχλεί να μην αφήνετε να μιλήσετε. Να σας πω. Δεν συνδεθήκαμε. Παρακαλώ. Δεν ακούστηκε εκεί. Κύριε Μπαλάφα. Δεν συνδεθήκαμε με τον κύριο Κιμήνη για να τον έχουμε να κοιτάει. Καλά που το να ακούει. Παρακαλώ. Καλά που το καταλάβω. Όχι, δεν χρειαζόταν η παρέμβασή σας να το καταλάβουμε. Το πιστεύουμε. Δεν το καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε. Λέω λοιπόν ότι το κομμάτι με τα πλαστά δικαιολογητικά ήδη το έχουμε ψάξει εμείς. Ήδη δύο άνθρωποι έχουν απολυθεί που βρέθηκαν πλαστά δικαιολογητικά. Ένας τρίτος που βρέθηκε έχει δρομολογηθεί η απόλυσή του. Και όσοι άλλοι βρεθούν έχουν αυτό το δρόμο. Άρα δεν υπάρχει κομμάτι πλαστών δικαιολογητικών. Αυτό έχει κλείσει. Γιατί η αντίδρασή μας το να δώσουμε τους φακέλους. Διότι εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως έγιναν τότε αορίστου, με το διάταγμα της Παπανδρέου και του Παυλόπουλου, έτσι, με τους τότε νόμους και με τον τρόπο που πέρασαν από το ΑΣΕΠ κλπ., ήρθαν στο Δήμο. Μετά από 14 χρόνια και σε μια εποχή με τεράστια μάζα ανέργων, 1,5 εκατομμύριο και βάλε, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε νέους ανέργους. Και σε μια εποχή που η αυτοδιοίκηση δουλεύει με 40% λιγότερο προσωπικό από ό,τι δουλεύει το 10. Έτσι. Αυτή τη στιγμή όλη η αυτοδιοίκηση έχει 40% λιγότερο προσωπικό. Άρα λοιπόν εσείς έχετε, λοιπόν, κύριε Βαγκυπίδη, για να καταλάβουμε, έχετε αποφασίσει να μην δεχτείτε τους ελέγχους. Κοιτάξτε, αν έρθει ο εισαγγελέας και μου πει. Αυτό θα το ρωτήσω εγώ. Αν έρθει ο εισαγγελέας, τι θα γίνει. Είναι προφανές ότι η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Ούτε θεατρινισμούς θα κάνω, ούτε κάτι άλλο. Άρα αν έρθει ο εισαγγελέας. Άρα αν έρθει ο εισαγγελέας, μπορεί να μπει μέσα. Προφανώς. Θα βρει στοιχεία. Προφανώς υπάρχουν τα στοιχεία στο Δήμο. Πώς δεν θα βρει στοιχεία. Διότι εγώ ξέρω. Άλλο έχω μία πολιτική θέση και την λέω και σε εσάς τώρα κλπ. Και άλλο να μπω σε θέματα δικαιοσύνης. Μισό λεπτό. Τι διαφορά έχει ο εισαγγελέας από την επιτροπή που στέλνει το Υπουργείο. Διότι εγώ στον εισαγγελέα το υποθέτω θα με καλέσει ή θα μου ζητήσει να του κάνω ένα υπόμνημα. Αλλά θα το εξηγήσω τους λόγους για τον οποίο δεν το κάνουμε και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει. Και η δικαιοσύνη έχει τον τελικό λόγο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αν ο εισαγγελέας μετά από όλα αυτά. Δήμαρχε, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Εσύ θεωρείς ότι ο νόμος αυτός έχει. Η εφαρμογή αυτού του νόμου είναι. Πρώτον, η επιλογή είναι πολιτική. Διάλεξε δηλαδή δήμους που είναι στην αντιπολίτευση. Να σου πω τι λες δηλαδή. Έτσι, και δεύτερον, ότι είναι μια επιλογή για να βρει 5-6.000 ανθρώπους να τους διώξουν έτσι, επειδή τώρα είναι το μνημόνιο. Και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τη κοινωνία. Διαφωνείς λοιπόν με τον νόμο. Διαφωνείς με τον νόμο, διαφωνείς και με τους εργαζόμενους. Δεν έχεις το φόβο ότι αύριο το πρωί, όπως εσύ λες, υπάρχει ένας νόμος με τον οποίο εγώ διαφωνώ και τον θεωρώ για διάφορους λόγους λάθος και άδικο. Και άρα δεν τον εφαρμόζω. Θα σου δει ο δημότης από κάτω και θα σου πει, κουμπάρε, με τον ίδιο τρόπο και εγώ τον τάδε νόμο δεν τον εφαρμόζω διότι το θεωρώ άδικο. Κοιτάξτε, στην πόλη που ζω μπορώ να την οσμίζομαι και να την αισθάνομαι. Είμαι, ξέρετε καλά, έκτη πενταετία δήματος, στο 63% στον πρώτο γύρο. Νομίζω ότι με νιώθει και το νιώθω τον κόσμο και θεωρώ ότι ο κόσμος είναι μαζί μας αυτή την ιστορία. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλη την Ελλάδα ή για όλη την Αττική, αλλά τον κόσμο της πόλης μου τον ξέρω. Και ο κόσμος της πόλης μου καταλαβαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν αυτόν τον καιρό και φιλότιμα προσπαθούν κάθε μέρα να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες τους, όπως είπα πριν, με 30% και 40% λιγότερο προσωπικό. Οφείλουν να συνεχίσουν να είναι εκεί. Δεν είναι όμως το ζήτημα αυτό, γιατί πραγματικά δουλεύουν σαν τα σκυλιά οι άνθρωποι και δεν υπάρχει θέμα και λείπουν και οι υπάλληλοι. Αλλά η κυβέρνηση τι λέει τώρα, και από αυτού πρέπει να απαντήσετε. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν μπει μέσα και έχουν γίνει συμβάσεις τους αορίστου με ψεύτικα πιστοποιητικά. Με ψεύτικα δικαιολογητικά. Και σου λέει, αυτούς γιατί δεν με αφήνεις, δημαρχέ μου, γιατί δεν με αφήνεις να τους εντοπίσω αφού βασίζονται σε ψεύτικα δικαιολογητικά. Απαντώ, γιατί όταν έγινε αυτός ο νόμος το 2000 και μετά επί Παυλόπουλου, 14 χρόνια πριν, ναι, ελέγχθηκε από το ΑΣΕΠ. Αν λοιπόν δεν βρέθηκαν τότε, έρχομαι τώρα εκ των υστέρων. Ο Μητσοτάκης λέει ότι δεν έχουν πάει φάκελοι στο ΑΣΕΠ. Λέει ότι πήγανε. Καταλαβαίνω τι λέει. Ό,τι ζητούσε ο νόμος έγινε. Δεν έγινε κάτι. Λέει ότι τη βεβαίωση που έχεις δώσει εσύ σε έναν υπάλληλο, εσύ ο τάδε δήμαρχος, όχι εσύ προσωπικά, λέει ότι τη βεβαίωση που έχεις δώσει μπορεί να είναι ψεύτικη. Να μην έχει δουλέψει ο άλλος και να του έχεις δώσει βεβαίωση ότι δούλευε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι γίναν τέτοιες ιστορίες. Και λέει επίσης ότι έχει εντοπίσει συγκεκριμένα περιστατικά. Ναι, εγώ λέω ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι γίναν τέτοιες ιστορίες, αλλά ακόμα και αν έχει γίνει κάτι τέτοιο,
14 χρόνια μετά να έρθουμε να πούμε τι, ότι με ευθύνη του, του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν ήταν δήμαρχος αυτός που έδωσε την βεβαίωση, στο Δημοτικό Συμβουλίο. Το Συμβούλιο τα πήρε αυτά. Εντάξει, σε αυτή κάτσε. Δήμαρχε, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Στο Δήμο σου, εσύ που θα έρθουν να ελέγξουν τώρα, πόσες περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων είναι, για πόσους άνθρωπους μιλάμε, για το Δήμο σου μόνο? Νομίζω για 450. 450? Ναι. Και εσάς τι σας πειράζει να γίνει ο έλεγχος, αφού όλα είναι εντάξει? Δεν απάντησαν όλα είναι εντάξει ή όχι. Εγώ λέω ότι τότε που έγινε αυτή η διαδικασία. Δεν λέω γιατί σας πειράζει, σας γιατί δεν αφήνεται να υπάρξει ο έλεγχος και αφού όλα είναι εντάξει. Σου λέει ο άλλος, σου λέει η κυβέρνηση. Ναι, 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 κατάλαβα τι λέτε. Γιατί όταν ψαχνόμαστε να βρούμε καλά και 5.000 ανθρώπους να τους απολύσουμε, για να είμαστε εντάξει με τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις. Πώς θα απολύσει κάποιον που έχει προσβληθεί? Από μια κουβέντα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα. Διακομμάτωση. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Διακομμάτωση. Καλά, καλά. Έχεις πρώτον, φίλους, πρώτον ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καμία απόλυση λόγω της αξιολόγησης στο πρώτη φάση, γιατί έγινε μεγάλη σπέκουλα. Το δεύτερο. Δεν μιλάμε για αξιολόγηση. Όχι, 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 το κατάλαβα. Σου είπα, γίνεται και εκεί η σπέκουλα. Δεν λέω ότι μιλάς γι' αυτό. Το δεύτερο. Πάμε λοιπόν με την τροπή των συμβάσεων. Όπως λένε ότι από τις 98 περιπτώσεις 63 πάνε για απόλυση. Μα που επιτρέψετε να. Σας λέω σε ένα από τους δύο Δήμους που έγινε. Μόνο τα πλαστά. Πάμε τώρα το ένα. Το δεύτερο, η μετατροπή των συμβάσεων. Έτσι, μετατροπή των συμβάσεων. Δηλαδή, εσύ δέχεσαι ως έντιμος άνθρωπος να πάει τη θέση ενός άλλου επειδή πήρε πλαστά χαρτιά? Για κάτσε τώρα. Δηλαδή, ο Ρέντι είναι μια περιοχή του Μόχθου. Έντιμη περιοχή. Πώς εσύ θα αποδεχθείς ότι με πλαστά χαρτιά ότι έδωσαν. Είναι, γιατί? Και το τρίτο, δεν διάλεξε ο Μητσοτάκης 10 επειδή ήταν δεξιοί, για να το πούμε, γιατί άφησε να νοηθεί. Διάλεξε, κύριε Καμπουράκη, αυτούς που είχαν τις περισσότερες μετατροπές. Όχι, είπε εδώ ότι διάλεξε, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι δεξιοί μέσα. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. 450. Και το Χαλάνδρι έχει λιγότερες συμβάσεις από ό,τι έχει ο ζωγράφος ή το Χαλάνδρι. Το Μαρούσι. Το ναι. Χαλάντρι είναι μέσα, κύριε. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, το καταγράφουμε. Και το Χαλάντρι είναι μέσα. Και το Χαλάντρι είναι μέσα. Θα το ρωτήσω λοιπόν. Όχι, και το Χαλάντρι. Γιατί το Χαλάντρι τι? Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Όχι, ήταν, όταν έγινε η καταγγελία ήταν δεξιός. Ναι, αλλά τώρα τους. Για τα παλιά δεν του πάει για το. Αν έλαβε 20 μέρες. Μην κοιτάς ο Γιακημίδης είναι 20 χρόνια εκδήμαρχος. Κύριε Γιακουμάτε, θέλει να πει ο κύριος Δήμαρχος ότι αν γινότανε παντού δεν θα είχαμε πρόβλημα? Αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους δήμους της χώρας. Και αν ισχύει αυτό που λέει, αν ισχύει αυτό που λέει, να γίνει παντού. Εάν είχε πάει και στο Μαρούσι δεν θα είχες πρόβλημα εσύ? Εμείς νιώθουμε στοχοποιημένοι έτσι κι αλλιώς από την αρχή αυτής της ιστορίας. Πώς? Νιώθουμε στοχοποιημένοι, λέω, την αρχή αυτής της ιστορίας. Αυτό που λένε τώρα αυτοί που επικρίνουν αυτή τη συμπεριφορά, κύριε Δήμαρχε, είναι το απλό πράγμα. Ότι με αυτή τη λογική καλείς εσύ το δημότη σου, του Ρέντι, να μην πειράζει τον Έμφυα. Στην Νίκαια, Νίκαια Ρέντι, είναι δήμος 100.000 ανθρώπων. Δεν είναι. Εάν λες ότι δεν εφαρμόζω τους νόμους, έστω και ό,τι είναι, ας πούμε, θα στο κάνει αύριο ο άλλος αυτό. Θα σας απαντήσω. Στην ιστορία με το Χαράτσι μπήκαμε μπροστά εγώ και κάποιοι άλλοι δήμαρχοι, προσπαθώντας, θεωρώντας ότι το μέτρο έτσι όπως εφαρμόστηκε ήταν αντιλαϊκό, και προσπαθώντας να στηρίξουμε τον κόσμο μας που του κόβανε μαζικά το ρεύμα, διότι δεν είχε να πληρώσει και έπρεπε να πληρώσει το Χαράτσι. Θεωρώ ότι κάτω από αυτή την πίεση η πολιτεία υποχώρησε, έκανε το κοινωνικό τιμολόγιο, αποδέχθηκε μια σειρά ρυθμίσεων διαφορετικών. Μα δεν λέμε, Δήμαρχε, εμείς ότι ένας νόμος. Μα το θέμα είναι, Δήμαρχε μου, άκουδο να τον αποδέχεσαι καλά. Δεν είσαι χθεσινός εσύ. Δεν είσαι χθεσινός. Θα αντιστασίσω αν δεν συμφωνείς. Δεν είσαι χθεσινός. Το θέμα είναι, έχουμε ένα νόμο που το θεωρούμε λάθος. Παλεύεις να τον αλλάξεις. Το ερώτημα είναι, καλείς τον κόσμο να μην τον εφαρμόσει ή αυτό σου έρχεται μπούμερα κάποια στιγμή? Εδώ είναι το θέμα. Δεν καλώ κανέναν. Εγώ προσπαθώ από τη δική μου μεριά καλείς να κανέναν, απαντήσω. Αφού λες ότι δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα να κάνεις τον έλεγχο. Εγώ προσωπικά απαντάω. Έχω μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μου Συμβουλίου. Υπάρχει μια αίσθηση. Εμείς το λέμε για να έχουμε την απάντηση, Δήμαρχε. Υπάρχει μια αίσθηση και σας τα θέτουμε για να έχουμε απαντήσεις. Υπάρχει μια αίσθηση ότι θέλετε να κρύψετε πράγματα. Να κρύψετε δηλαδή ότι υπάρχουν δικαιολογητικά τα οποία είναι παράτυπα, ότι είναι ψεύτικα. Αυτό. Όχι εσείς προσωπικά. Όποιος δεν δέχεται τον έλεγχο. Ναι, αντιλαμβάνω. Λοιπόν, διότι σου λέει, γιατί κύριε Ιωακιμίδη, εάν όλα είναι εντάξει και έχουν γίνει σύμφωνα με τους τύπους και τις γραφές, τι σε νοιάζει τώρα, άσου να κάνουν τον έλεγχο, δεν πρόκειται να διώξω κανέναν που έχει μπει νόμιμα μέσα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Το αντιλαμβάνομαι και γίνεται πολύ πολιτισμένα η κουβέντα μας. Μπορεί και να είναι αλήθεια αυτό σε έναν βαθμό. Δεν το ξέρω.
Έτσι. Εγώ όμως λέω 14 χρόνια μετά δεν έχεις να ψάξεις κάτι που δεν είναι ευθύνη, αν υπάρχει, του υπαλλήλου. Είναι ευθύνη ενός Δημοτικού Συμβουλίου και του ΑΣΕ που δεν το έλεξε σωστά. Και σήμερα εσύ έναν άνθρωπο θα το στείλει στην ανεργία. Ακόμα και αν υπάρχει. Εγώ λοιπόν ότι εγώ δεν το κάνω. Δήμαρχε, κάτσε δύο λεπτά. Μπορεί να έχει δίκιο, αλλά δήμαρχε, πες μου κάτι. Εάν δηλαδή πριν 8 χρόνια, πριν 10 χρόνια, έγινε μια λάθος σφαλμένη ανάθεση έργου, δεν πρέπει να ελεγχθεί. Άλλο μια ανάθεση. Πώς άλλο. Είδες λοιπόν που επιλεκτικά λες τον τάδε νόμο, όχι, τον τάδε νόμο, ναι. Ότι κάποιο τα πήρε. Μα είδες λοιπόν. Εργαζόμενο να δώσει 800 ευρώ. Για να προσπαθούν να στήσουν τη ζωή του. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι επειδή έγινε, αν έγινε μια παρατυπία, παρασπονδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι επειδή περάσαν 10 χρόνια θα μείνει ατιμόρυτη. Και αντίθετα λένε από την άλλη πλευρά ότι πιέζεστε κι εσείς που κατά κάποιο τρόπο έχετε μια λογική. Πιέζεστε κι εσείς από αυτούς που μπήκανε πλαγίως. Από αυτούς που μπήκανε με διάφορους τρόπους, πιέζεστε κι εσείς, όχι εσείς προσωπικά επαναλαμβάνω, πιέζεστε κι εσείς για να εμποδίσετε τους ελέγχους. Αυτό λένε, το ξέρετε. Ναι, το αντιλαμβάνομαι ότι λένε τα ίδια θα έλεγα κι εγώ. Εγώ σκεφτείτε ότι είμαι επικεφαλής, είμαι υπεύθυνος για 1000 ανθρώπους που έχουμε στο Δήμο, που πρέπει να τους έχω κάθε μέρα να δουλεύουν στην πόλη μου. Ήταν 1300 και το προσωπικό, αυτή τη στιγμή 950 έχουν απομείνει. Πρέπει να κάνουμε την ίδια δουλειά με 950 ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να ενίσχυοι κάθε πρωί που βγαίνουν να καθαρίσουν το Δήμο, να κάνουν όλη τη δουλειά που πρέπει στο Δήμο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και ξαφνικά έρχεται μια διαδικασία και λέει να ψάξω τι έγινε το 2000. Που αφορά τη ζωή αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους, διαταράσσοντας όλη την ησυχία και την ισορροπία στο Δήμο για να κάνει τι. Εγώ πες ότι θα μου βρει και 50 και θα τους απολύσει. Πρώτον, εγώ δεν πρόκειται να τους καλύψω, γιατί θα τους καλύψουμε. Είναι μια ιστορία που ακούγεται, γιατί αν ήταν να τους καλύψουν, δεν θα χρειαζόταν να απολύσουν τους 5.000 και τους 6. Άρα δεν θα καλύψουν. Εάν του είχες δώσει ένα πιστοποιητικό ότι δούλευε στο Δήμο, Δήμαρχε, και εκείνο την ίδια εποχή ήταν στη Γερμανία, λέω ένα παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να το βρουν αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν πρέπει να το βρουν. Πώς θα το βρουν. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι έχει τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και δεν μπορεί να συνέβη. Τέλος πάντων, θα σου στείλει τον εισαγγελέα, Δήμαρχε. Θα σου στείλει τον εισαγγελέα τώρα όμως. Βεβαίως. Θα σου είπα ότι όσους βρήκαμε πλαστά, τους απέλησα ήδη. Θα σου στείλει τον εισαγγελέα τώρα, λέμε. Θα σου στείλει τον εισαγγελέα. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Καλό δεχούμενο. Για να ακούσουμε τον κύριο Τράκα. Τον πρόεδρο εργαζομένου του Δήμου. Καταρχήν γίνεται μια, κατά δική μου άποψη, λάθος συζήτηση. Ο έλεγχος που σήμερα καλούμαστε να γίνει, αυτό που γίνεται με το προεδρικό διάταγμα, αλλάζουν τελείως τον έλεγχο.